Γεια σας! Σήμερα θα σας μιλήσω για τα αγαπημένα μου αντιλιακά του 2020, όλα αυτά που έχω ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Έχω αντιλιακά για το σώμα, για το πρόσωπο, απλά και με χρώμα, μαλλιών και after sun. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο λόγος που με βλέπετε σε μια λίγο πιο διαφορετική τοποθεσία, είμαι μέσα στο beauty room, αλλά είμαι διαφορετικά χωρίς τα studio photo τα οποία βρίσκονται ακριβώς από πίσω μου. Ο λόγος είναι ότι είναι η τρίτη φορά που γυρίζω αυτό το βίντεο. Πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου η ποιότητα της εικόνας, δεν μου άρεσε ο φωτισμός, δεν μου άρεσε τίποτα και αποφάσισα απλά να κάτσω μπροστά από το παράθυρο. Καθόλου επαγγελματικό ναι μεν, αλλά νομίζω ότι το φυσικό φως είναι το καλύτερο. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας και θέλω, αν κάποιος γνωρίζει από φώτα, είναι φωτογράφος και γνωρίζει πολύ καλά, πώς μπορώ να βρω αυτό το φως, να αγοράσω κάτι που να δείχνει πολύ φυσικό. Παρατηρώ τεράστιες διαφορές, το μακιγιάζ μου φαίνεται πολύ διαφορετικό, τα μαλλιά μου φαίνονται επιτέλους normal, δείχναν πάρα πολύ θαμπά, δείχναν πάρα πολύ περίεργα. Δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτά τα φώτα, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Γράψτε μου αν έχετε κάτι, πάμε να ξεκινήσουμε με τα αντιλιακά. Με το πρώτο λοιπόν που θα ξεκινήσω είναι με ένα πάρα πολύ κλασικό αντιλιακό από Απιβίτα, είναι σε μορφή γαλακτώματος. Γενικά αυτά τα αντιλιακά είναι και τα πιο κλασικά και ίσως αυτά που προστατεύουν λίγο περισσότερο. Είναι για πρόσωπο και για σώμα και το συγκεκριμένο είναι με θαλάσσια λεβάντα και πρόπολη, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι στην κλασική μορφή γαλακτώματος, δεν θα έλεγα ότι κολλάει ή ότι δημιουργεί προβλήματα ή ότι αφήνει ασπρίλες. Ναι, μένει στην κλασική μορφή, αλλά πιο ανανεωμένο από αυτό που θυμόμαστε και που έχουμε στο μυαλό μας τουλάχιστον ή πιο παλιοί. Πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι κάνει και για το πρόσωπο και για το σώμα και έτσι δεν χρειάζεται να έχετε δύο διαφορετικά μαζί σας στις διακοπές ή στην παραλία. Συνεχίζω με ένα ακόμα αντιλιακό το οποίο είναι και αυτό σε μορφή γαλακτώματος. Είναι Polaroid Posay από την Ανθίλιο σειρά με 50 SPF, πάρα πολύ υψηλή προστασία, το οποίο πραγματικά είναι για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, έχει πάρα πολύ λεπτόρευστη υφή, δεν το αισθάνεσαι καθόλου στο σώμα, πάρα πολύ ελαφρύ αντιλιακό, δεν κολλάει άμμος, δεν έχει θέμα με τον υδρότα, είναι πάρα πολύ ανθεκτικό γενικά στη θάλασσα, οπότε το συστήνω και αυτό σαν ένα αντιλιακό το οποίο είναι πάρα πολύ ελαφρύ, γαλάκτωμα ναι μεν, αλλά είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν μπορείτε να το ακούσετε, είναι σαν νεράκι. Συνεχίζω με δύο λαδάκια που έχω ξεχωρίσει, αντιλιακά λάδια. Το πρώτο είναι από την εταιρεία Peacewin και είναι με 30 SPF. Ναι, μεν σε βοηθάει να πάρεις ένα χρώμα, αλλά με προστασία, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το αντιλιακό το επιλέγω κάθε χρόνο. Και τα άλλα από Peacewin μου αρέσουν, που είναι σε μορφή γαλακτώματος κρέμας κτλ. Αλλά αυτό είναι αυτό που με έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον να μαυρίζω λίγο παραπάνω, να παίρνω ένα χρώμα. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή δείχνω κάταστρη, αλλά πιστέψτε με, για μένα έχω πάρει ένα χρώμα και βλέπω και διαφορά από το μαγιό, από το σημάδι και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είμαι πάρα πολύ λευκή και δεν καίγομαι. Λοιπόν, το αγοράζω κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το αγόρασα, κοντεύει να μου τελειώσει, είναι βασικά στη μέση προς τα κάτω. Το λατρεύω, έχει πάρα πολύ λεπτόρευστη υφή, δεν το αισθάνεσαι σαν τύπου λάδι βαρύ ή baby oil, δεν κολλάς δηλαδή μετά από τη χρήση του. Το αγαπώ πάρα πολύ. Και το επόμενο αγαπημένο έλαιο, το οποίο ίσως να είναι και λίγο πιο αγαπημένο από το προηγούμενο της Peacewin, είναι αυτό από Apivita, από τη Sun Care σειρά, το Tonic Body Oil με 30 SPF, με Sunflower και Carrot. Πραγματικά με έχει βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Πριν ξαναπάρω πάλι τη Peacewin και φέτος μπήκα να δω για λατάκια μαυριστικά, τι θα μου βγάλει. Μου έβγαλε αυτό και συγκεκριμένα στο Scrooge μου έβγαλε και τις κριτικές, αξιολογήσεις, μπήκα και διάβασα και γράφανε όλοι τα καλύτερα. Οπότε είχα στο μυαλό μου ότι όταν τελειώσω τη Peacewin θα πάρω οπωσδήποτε και αυτό να το δοκιμάσω. Γράφανε ότι πάρα πολλοί κορίτσια ότι μαυρίζουν πολύ πιο γρήγορα, πιο εύκολα, χωρίς να καίγονται, πάρα μα πάρα πολύ βασικό. Και μου έστειλε μια μέρα η Απιβίτα τυχαία ένα PR που είχε αντιλιακά και είχε μέσα και αυτό και πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χάρηκα γιατί είχα ήδη σκοπό να το πάρω. Νομίζω ότι μου αρέσει ένα τσίκ λίγο περισσότερο από τη Peacewin για το λόγο ότι νομίζω ότι αυτό με βοήθησε λίγο περισσότερο. Και τελευταίο αντιλιακό σώματος είναι αυτό εδώ από Corez. Είναι με αγκούρι υαλουρονικό, έχει 30 SPF και αυτό είναι σαν νεράκι, είναι πάρα μα πάρα πολύ ελαφρύ. Το συγκεκριμένο αντιλιακό το νιώθεις πραγματικά στην επιδερμίδα σου σαν να βάζεις ένα body mist, σαν νερό, σε δροσίζει απίστευτα.
πάρα πολύ ενυδατικό, πάρα πολύ ωραίο. Γενικά δεν ξέρω εάν μια πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα θα καλυφθεί από τέτοιου τύπου αντιλιακά. Βέβαια έχει βγάλει και το 50, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει όμως, γιατί ξέφυγα πια από το 50, έχω κατέβει στο 30, οπότε ίσως να του δώσω μια ευκαιρία του χρόνου, δεν το πείραξα καθόλου, δεν το άνοιξα. Μου άρεσε λοιπόν πάρα πολύ, είναι το πιο ανάλαφρο αντιλιακό που θα βρεις εκεί έξω. Αν δεν έχεις και πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, σου προτείνω να το τσεκάρεις. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα που δεν βρίσκομαι στο γραφείο μου και βρίσκομαι μπροστά από ένα παράθυρο. Είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω καν πώς θα βγει αυτό το βίντεο, αλλά θα δοκιμάσουμε. Θα συνεχίσω με αντιλιακά προσώπου. Έχω δύο αγαπημένα τα οποία τα χρησιμοποίησα και πέρυσι πάρα πολύ. Είναι πάλι από την Αποβίτα. Το anti-spot είναι αυτό και το sensitive. Το anti-spot είναι και tinted, έχει χρώμα. Το συγκεκριμένο αντιλιακό αφήνει μία απόχρωση η οποία θεωρώ ότι κάνει για όλες τις επιδερμίδες. Δηλαδή ακόμη και αν είσαι πάρα πολύ ανοιχτή θα σε καλύψει μία χαρά, γιατί είναι αρκετά ανοιχτό. Αν όμως έχεις μαυρίσει δεν πειράζει καθόλου, γιατί εάν το απλώσεις θα φύγει, δεν μένει κάτι το ιδιαίτερο, κάνει μία ομοιοχρωμία στο δέρμα. Όπως βλέπετε είναι ένα μεν εντατικό, αλλά παράλληλα και λίγο ματ, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο ως βάση για να κάνεις το μακιγιά σου πριν, χωρίς να χρησιμοποιήσεις foundation, ή να το βάλεις σκέτο αν θέλεις απλά μία ομοιοχρωμία στο πρόσωπό σου. Δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερη κάλυψη φυσικά. Παρ' όλα αυτά μυρίζει φανταστικά, δίνει μια πάρα πολύ ωραία προστασία και ναι, γιατί όχι να μην το χρησιμοποιήσεις και σαν βάση για το μακιγιά σου. Αυτό τώρα είναι για λίγο πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, είναι με χαμομήλι, είναι με 50 SPF και έχει επίσης μια υφή πάρα πολύ στο δέρμα, άνετη, ναι μεν λευκό, αλλά άνετο και αυτό, ενυδατικό, αλλά δεν αφήνει αυτή την λιπαρότητα που πιστεύω ότι κανένας δεν θέλει τελικά. Άλλο ένα που δοκίμασα φέτος και είναι καινούριο λανσάρισμα είναι από την εταιρεία VC, από την Capital Soleil σειρά με 50 SPF και είναι tinted, είναι 3-1, ουσιαστικά προστατεύει, προλαμβάνει, διορθώνει ίσως κάποιες ατέλειες και δίνει και ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Το συγκεκριμένο έχει πολύ πιο σκούρο χρώμα από το προηγούμενο που σας έδειξα και έχει και μια καλύτερη σχετικά κάλυψη, δηλαδή αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις, το χρησιμοποιείς και σαν foundation πάρα πολύ άνετα, με μέτρια κάλυψη εννοείται. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ άνετο και εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ τώρα τελευταία για πρωινά μου και για ακόμη και βράδυ έχω βγει και έχω βάλει αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ άνετο και νιώθω ότι μετά πάνε και κολλάνε όλα πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα που βάζω στη συνέχεια, χωρίς να με ενοχλεί καθόλου, χωρίς να βγάζει εξτρά λιπαρότητα. Πουδράρω εννοείται πάντα, αλλά δεν θα βγάλω εξτρά λιπαρότητα. Και τελευταίο αντιλιακό προσώπου είναι πάλι από La Roche-Posay από την Ανθίλιο σειρά με 50 SPF και αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει σε αντιλιακό προσώπου. Εάν είχε και χρώμα, θα ήταν για μένα το απόλυτο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε, αλλά είναι τρομερά λεπτόρευστο. Θα σας το δείξω τώρα, κοιτάξτε εδώ. Απλά πέφτει σαν να είναι νερό. Το βάζεις στο πρόσωπό σου και νιώθεις, κοιτάξτε πώς τρέχει, νιώθεις σαν να μην φοράς τίποτα. Πραγματικά σαν να μην φοράς τίποτα. Είναι τόσο άνετο, έχει εντελώς μη λιπαρή υφή, δεν νιώθεις ότι φοράς αντιλιακό, είναι σαν να έχεις βάλει ένα primer για το πρόσωπο. Πραγματικά συγχαρητήρια στη La Roche-Posay, αυτή η σειρά γενικά μου άρεσε απίστευτα και πόσο μάλλον να υπάρχει κάτι που μπορούμε να βάλουμε στο πρόσωπο και να είναι τόσο μα τόσο άνετο και να μας προστατεύει. Θεωρώ ότι αν δεν το έχετε δοκιμάσει ακόμα αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Και περνάω στο αντιλιακό μαλλιόν, το οποίο ήταν και το περσινό μου αγαπημένο, είναι πάλι από Αποβίτα. Το κλασικό λάδι που έχουν για τα μαλλιά. Εγώ γενικά τα αντιλιακά λάδια μαλλιών δεν τα χρησιμοποιώ μόνο όταν πάω για μπάνιο, αλλά και στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, αν έχω να βγω το πρωί, πάντα έχω να βγω το πρωί να κάνω εξωτερικές δουλειές, να βγάλω το σκύλι να με δει πάρα πολύ ο ήλιος, πάντα ψεκάζω από απόσταση εννοείται και όχι πάρα πολύ κοντά, γιατί δεν θέλω να λαδώσουν εννοείται τα μαλλιά μου. Και νιώθω ότι με προστατεύει αρκετά, τα κρατάει ενυδατωμένα, πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί ο ήλιος εκτός από το χρώμα τα φυτατώνει και αρκετά τα μαλλιά. Οπότε εγώ το προτείνω να το χρησιμοποιείτε και μέσα στην πόλη, εάν κυκλοφορείτε αρκετά σε ήλιο. Και θα κλείσω με τρία αγαπημένα After Sun. Το πρώτο είναι από την εταιρεία Bioderma, από την σειρά Photoderm, το Refreshing After Sun Milk. Το συγκεκριμένο το έχω τελειώσει, τώρα αυτό είναι καινούργιο που σας δείχνω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι γενικότερα δεν ξέρω εάν τα After Sun έχουν όντως κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν λέω κάτι διαφορετικό, εννοώ να διαφέρουν πολύ από τις απλές ενυδατικές που έχουμε και εμείς στο σπίτι μας. Ή αν όλη αυτή η αίσθηση που μας δημιουργούν της ενυδάτωσης και της δροσιάς είναι επειδή τα βάζουμε στο ψυγείο. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι όντως
Όταν έχεις γυρίσει από μπάνιο, από ηλιοθεραπεία, έχεις κάνει τον ντου σου και βάλεις ένα after sun, νιώθεις μία μικρή διαφορά, δηλαδή, και μόνο που είναι στο ψυγείο και σε αντροσίζει, σε ανακουφίζει πάρα πολύ. Οπότε ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό από Bioderma. Δεν είναι όμως για το πρόσωπο, είναι το μοναδικό του μειονέκτημα, οφείλω βέβαια να σας το πω. Παρ' όλα αυτά, απλώνεται πάρα πολύ ωραία στο δέρμα, απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα, είναι σαν τύπου gel, όλα αυτά είναι κρέμα gel, απορροφώνται πάρα πολύ εύκολα και δεν αφήνουν καθόλου λιπαρότητα και μπορείς μετά να ντυθείς και να κινηθείς φυσιολογικά. Το επόμενο που έχω να σας δείξω είναι από την εταιρεία Cores, είναι το After Sun Cooling, το οποίο είναι με γιαούρτι, έχει μέσα γιαούρτι, νομίζω όλοι θα ξέρετε ότι όταν κάποιος καίγεται βάζει γιαούρτι, που κανονικά δεν θα έπρεπε να καίγεται, αλλά αν δεν το ξέρετε, αυτό κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει μέσα γιαούρτι, είναι σε πιο gel μορφή σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, οπότε σου δίνει ακόμα πιο έντονη αίσθηση δροσιά. Είναι από τα αγαπημένα μου, το χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια, από όταν βγήκε βασικά, από όταν βγήκαν τα After Sun, ήταν το πρώτο που δοκίμασα. Σας το προτείνω να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Και το τελευταίο είναι από Apivita, το Cooling Cream Gel με σίκο και αλόι, μυρίζει πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το έχω χρησιμοποιήσει πιο παλιά και το αγαπώ και το έχω τεστάρει. Μυρίζει πολύ πιο γλυκά σε σχέση με τα προηγούμενα. Είναι σε λίγο πιο στυλ κρέμας, αλλά ξαναλέω, είναι κρέμα gel. Πολύ πολύ ελαφρύ για το σώμα. Το συγκεκριμένο είναι και για το πρόσωπο, όπως και αυτό από Cores, ξέχασα να σας το πω. Και τα δύο μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και στο σώμα και στο πρόσωπο. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου αντιλιακά After Sun και αντιλιακά μαλλιών για το 2020. Πείτε μου τα δικά σας αγαπημένα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά! Bye!